Αλγενή εντύπωση και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει η αποκάλυψη πω υπάλληλο του Δήμου δηλώνει και μάλιστα το διαλαλεί πω είναι αρνητή των πάντων αλλά και φερόμενο θεματοφύλακα του συντάγματο, αφού στο αμάξι του έχει κολλήσει αυτοκόλλητα με τα σύμβολά του. Πρόκειται για άνδρα, ο οποίο διαμένει στην περιοχή τη Αγία Τριάδο και διαθέτει αυτοκίνητο το οποίο φέρει πάνω το εθνόσημο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο υπάλληλο του Δήμου, ο οποίο συμμετέχει και σε κοινωνικέ εκδηλώσει του Δήμου, όχι μόνο είναι ανεβολίαστο αλλά και αρνητή των πάντων, αφού ακόμη και σε κλειστού στους χώρου του Δημαρχείου, κυκλοφορεί χωρί μάσκα. Τα ερωτήματα που προκύπτουν για τον συγκεκριμένο Δημοτικό Υπάλληλο είναι πολλά. Καθώ για την υπόθεση έχει ενημερωθεί και ο Δήμαρχο Πατρέων. Την ίδια στιγμή αίσθηση προκαλούν οι καταγγελίε του πρώην Προέδρου του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου Γιος Ανδρέας, Κώστα Πετρόπουλου, πως η παράταξή του στις πρόσφατε εκλογές έχασε από την παράταξη νηστέρη, στους κόλπους της οποίας υπάρχει η γνωστή για τις απόψεις της κατά του εμβολίου αντιεμβολιάστρια φαρμακοποιός. Ο κ. Πετρόπουλος εκτιμά πως έχασε πολλές ψήφους επειδή τόσο η Ποεδίν όσο και το Σωματείο είχαν εκφραστεί ανοιχτά υπέρ του εμβολίου, ενώ σύμφωνα με τον κ. Πετρόπουλο φαίνεται το ζήτημα των και του αντιβολιαστικού κινήματο έπαιξαν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του, του τελικού αποτέλεσματο των εκλογών.